Εντάξει τώρα, νομίζω όλοι μείναν κατοβλημένοι. Mm-hmm. Όσοι ήθελαν δηλαδή να νικήσει η ΑΕΚ σήμερα. Ναι, σωστό και αυτό. Δηλαδή μείναν ικανοποιημένοι. Δεν μπορεί, τι να πεις. Ότι... Το σημαντικό είναι ότι η ΑΕΚ, διατηρώντας από τα φιλικά παιχνίδια κάποιες βασικές αρχές, αρχίζει και βάζει όπως είναι φυσιολογικό να γίνει στο ποδόσφαιρο και το συνδυαστικό κομμάτι μέσα. Δηλαδή οι παίχτες μαθαίνουν καλύτερα ένας τον άλλον, ξεπερνιούνται κάποια προβλήματα και επιτρέπουν στους παίχτες. Να μην ξεχνάμε γιατί λέμε ότι ο Κατσίνοβιτς έπαιξε στα άκρα. Σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια που έπαιξε στα άκρα έπαιξε αναγκαστικά στα άκρα ή δεν έπαιξε καθόλου. Mm-hmm. Θυμίζω ότι είχε φυσιολογικό, έχασε κάποια παιχνίδια, μετά επέστρεψε, μπορούσε να παίζει 60 λεπτά, έπαιξε δύο παιχνίδια 60 λεπτά μόνο. Σήμερα έπαιξε κανονικά το παιχνίδι και πάλι, εντάξει, βγήκε λίγο προς το τέλος, αλλά εντάξει, αυτό ήταν μια αλλαγή για να μπει και ο Γαλανόπουλος και είχε λίγο κουραστεί. Σήμερα mm-hmm. και με δύο απουσίες mm-hmm. πολύ βασικών παιχτών, του Τσούμπερ και του Γιόνσον, είδαμε ότι και αυτό δεν την επηρέασε καθόλου. Αλλά το βασικό είναι αυτό, ότι αρχίζει και βρίσκεται τους αυτοματισμούς μπροστά. Ο Παντελικός άλλαξε όλο τον τρόπο παιχνιδιού του, γιατί φέτος είναι μια καλή ομάδα και πιστεύω θα συνεχίσει να είναι μια καλή ομάδα. Ο Αναστασίου σωστά σκέφτηκε ότι η ΑΕΚ έχει πρόβλημα, το είπε και ο ίδιος στο τέλος, ότι όντως παρουσίασε πρόβλημα η ΑΕΚ να δημιουργήσει απέναντι σε σφιχτές άμυνες, mm-hmm. οργανωμένες άμυνες. Αλλά σήμερα τα κατάφερε. Παρότι τα γκολ θα μπορούσαν να μπουν και από το πρώτο ημίχρονο και να είναι γκολ πιο συνδυαστικά, να το πω έτσι, μπήκαν διαφορετικά γκολ τελικά. Ναι, ναι, ναι. Είδαμε όμως ότι με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ κυριάρχησε το παιχνίδι και ήταν πολύ σημαντικό ότι μετά σε ένα παιχνίδι που κεγόταν έτσι, γιατί κακά τα ψέματα. Ναι, σε σειρά τελικών σήμερα... μπήκε μετά την ήττα στη Λεωφόρο. Ναι, ναι. Πάντως, Κώστα, σε αυτά που είπες, με τα οποία συμφωνώ, βάζω και το κομμάτι της έντασης, γιατί το πρώτο ημίχρονο που έβγαλε η ΑΕΚ... υπάρχει πάντα. Απλά είπα, όταν είπα τις βασικές αρχές, αυτό εννοούσα. Mm-hmm. Ότι σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα είχε ένταση. Υπάρχει ναι, πάντα. Ναι. Είχε ένταση και πίεση. Εντάξει, σε κάποια παιχνίδια λίγο πιο πίσω, ας πούμε με τον Παναθηναϊκό δεν πίεσε τόσο ψηλά όσο στα άλλα μάτσα, αλλά είναι φυσιολογικό, αλλά είχε ένταση στο παιχνίδι της και είχε και διάρκεια στο παιχνίδι της και αυτό είναι το πολύ καλό. Δηλαδή, παρότι δεν έχει κόψει καθόλου ρυθμό προπονήσεων, βλέπουμε ότι η ομάδα μέχρι το τέλος αντέχει. Κάποιοι παίχτες όταν κουράζονται γίνονται αλλαγή. Εκμεταλλεύεται και τις 5 αλλαγές πάντα ο Αλμέιδα και διατηρεί μια εικόνα μιας ομάδας που, ας πούμε, τρέχει μέχρι το τελευταίο λεπτό. Mm-hmm. Το ίδιο είδαμε και σήμερα. Ο Μουκουντή, από αυτή την ατυχία του Ζαβέλα, να το ευχηθούμε και περαστικά, έκανε τον τεμπούτο του και νομίζω έδειξε ότι είναι ένας αξιόλογος παίχτης και μεγάλη δύναμη στα επιθετικά στημένα. Δηλαδή είδες ότι μόλις μπήκε έγινε άμεση κινητοποίηση, mm-hmm. το ψάχναν όλοι δύο φορές ο Κατσίνοβιτς και στο τέλος άβραβα το πήγε και μπήκε τον κόλ. Εντάξει, βοήθησε και ο παίχτης του Παντελούκου, πάντως σίγουρα είναι μια δύναμη μέσα στην περιοχή στα στημένα και στις δύο πλευρές. Σωστά. Και θεωρώ ότι είχα πει μέσα στην εβδομάδα ότι ο λόγος ήταν καθαρά αγωνιστικός που δεν παίζει μέχρι τώρα, δηλαδή ο προπονητής Φωτεινούς του Τζαβέλα. Σήμερα μπήκε στη θέση του, νομίζω στάθηκε πολύ καλά και θεωρώ δεδομένο ότι θα τον δούμε και πολύ περισσότερο στο μέλλον. Mm-hmm. Να παίζει, έρχεται και ο Σιντιμπέ τώρα μετά τη διακοπή. Ο Τσούμπερ θα είναι και αυτός καλά, πιστεύω, μετά τη διακοπή. Όχι, πιστεύω, σίγουρα θα είναι έτοιμος. Ο Γιόνσον έτσι και αλλιώς για προληπτικούς λόγους έμεινε τώρα, γιατί έχει και την εθνική, δεν ήθελε να ρισκάρει. Γιατί τα νούμερα έδειχναν ότι θα μπορούσε να πάθει κλάση. Ναι, ναι, ναι. Με ένα τράβηγμα. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι είναι η ΑΕΚ ένα καλό δρόμο. Έχει πολύ δρόμο μπροστά ακόμη το πρωτάθλημα. Πλήρης ήδη είναι. Είδαμε και τον Γκαρσία σαν center for σήμερα. Έβαλε ένα φανταστικό γκολ. Και ο τρόπος που έπαιζε μέσα στην περιοχή βοήθησε και όλο αυτό το συνδυαστικό παιχνίδι που παίχτηκε. Γιατί όπως είδαμε και ο Αραούχο δεν το αλλάζει αυτό το συνήθειο, ξεκινάει από μέσα και από έξω και μπαίνει προς τα μέσα. Σωστά, ή βγαίνει από έξω. Ναι. Σήμερα, έτσι, δεν είναι δηλαδή ότι δεν έκανε τη δουλειά του, παρότι δεν πήγε μπάλα. Αλλά είναι καλό να υπάρχει, όπως είδαμε, και ένα παίξιμο στην περιοχή, να κρατάει αντιπάλους και να. Και ήταν και μέσα στις φάσεις, εκτός από τον γκολ που πέτυχε, έμπαινε μέσα στις φάσεις, τις κυνηγούσε ο Λιβάη και θεωρώ ότι εν τέλει βοηθούσε τον Αραούχο όλο αυτό. Και όλη την ομάδα άνοιγε. Ναι, 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 συμφωνώ. Δεν έχω να πω κάτι αρνητικό, δηλαδή, εντάξει, τώρα δύο σέντρες στο Χατζησαφή που δεν ήταν καλές ή
δεν μπορείς να πεις. Ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση, ένα δύσκολο παιχνίδι με έναν αντίπαλο που φέτος νομίζω είναι η καλύτερη επαρχιακή ομάδα μέχρι τώρα. Ναι. Σημαντική νίκη. Και νομίζω ότι είναι και λίγο δικαιοσύνη ποδοσφαιρική, γιατί πραγματικά δουλεύει πάρα πολύ ο Αλμέιδα από την αρχή και εντάξει, δεν είδανε, πώς να σου πω, τον αδικούσαν, θεωρώ, ότι σε τέσσερα μάτια να έχει δύο έτες δύο νίκες. Χρειαζόταν αυτή την νίκη και από εδώ και πέρα και με τη Νέα Φιλαδέλφια πλέον σαν έδρα, νομίζω ότι όλα είναι ανοιχτά μπροστά για την ΑΕΚ. Mm-hmm. Αυτά. Ωραία, ωραία Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.